Κύριε Σιγήρη, καλησπέρα σας. Τι είναι αυτά, ρε κάτω, άχρηστε. Είσαι υπουργός εσύ δημοσίας τάξεως. Ένας άχρηστος είσαι. Ένας κηφίνας. Που σε πληρώνουνε και για το μισθό του υπουργού και για το μισθό του βουλευτή. Κηφίνας είσαι. Τώρα θα γίνω κι εγώ Τσίπρας, κύριε Τσίπρα. Πήρες 62% και διαπραγματεύεσαι μεμοράντουμ σκληρό για τον κόσμο. Με ποιο δικαίωμα? Σου δώσα εγώ με την ψήφα μου, την υπογραφή μου, για να πας στις Βρυξέλλες να με γαμίσεις! Να με γαμίσεις! Τι νόμισες? Ποιος πρημοδότησε τον Τσίπρα, ρε χτικιάριδες, επαναστάτες του κόλου και του καναπέ, να σας πιάσουν και τον κόλο και να σας γαμίσουν και τις γυναίκες? Για να μάθετε τι σημαίνει λαθρομετανάστευση, μαλάκες. Μαλάκες με τη λινή. Μαλάκες με τη λινή. Σκουλίκια. 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 Το μπούστι. Το μπούστι, άντρα. Δεν μας λες, ρε κουμπάρε. Σε είχαν απελάσει ποτέ από την Ελλάδα, γιατί είχα μάθει ότι σε είχαν στείλει στη Σουηδία? Τι μέρος του λόγου είσαι εσύ, ρε? Τώρα μας προέκυψες. Ε, πήγαινε να πλύνεις, ρε βόθρε, το στόμα σου με πετρέλαιο για να πιάνεις και να χρησιμοποιείς το λογότυπο του Μακελιό. Παλιοξεφτυλισμένε. Που έχουν κάνει το βοτανικό μπουρδέλο και με παίρνεις και εσύ, κύριε Βασίλη, να μου πεις τώρα για την ψηλή κάτσου, την καριόλα που βάζει την εφρέντα και την θάβει. Να πάει να γαμηθεί, να πεθάνει το πρωί η καυτή. Να πεθάνει το πρωί. Πάτε λοιπόν στο διάλο. Και εσύ να πάρτε την από εκεί να μην τη βλέπω την πατσαβούρα, να πούμε. Άντε από εκεί να μας φά τα λεφτά. Θα κουρευτούνε μόνοι που τα ράγκα, δεν ρε ή όχι. Του κόσμου, ξεκολιάρα, εξεκολιάρα. Συχτήρα από εκεί να πούμε ξεφτυλισμένη. Με μια απλότητα, με μια πραότητα, τι πράγμα μόνη ξεκολιάρα να πούμε. Παρέλαση κάνει Τουρκιά και κάτω, Πανούση. Και κάθεσαι και στο χάζεσαι, μαλάκα Πανούση. Αρχιμαλάκα. Στο χάζεσαι, αρχιμαλάκα. Σε προκαλώ, ρε αρχιμαλάκα Πανούση, να μου κάνεις μήνυση. Στο χάζεσαι, αρχιβιολιτζή του παίου σου. Στο χάζεσαι το μέλλον της ελληνικής αριστεράς. Τι στο χάζεσαι, βρε μαλάκα. Μαλάκα, ε μαλάκα. Μαλάκα. Ποιος μας έβαζε στον δρόμο, ο Σαμαράς και ο Βενιζελός? Θεωρώ ότι ο Σαμαράς έτσι πως παρέλαβε την Ελλάδα, την παρέλαβε και αυτόν μπουρδέλο. Ναι. Και θεωρώ ότι κάνανε μια καλύτερη συνέχεια. Την έφτιαξε την Ελλάδα, δηλαδή ο Γκαβός την έφτιαξε? Δεν την έφτιαξε, απλά την έβαλε σε μια ευθεία. Ποιος την έβαλε σε ευθεία, ο Σαμαράς? Σαμαράς. Αφού δεν βλέπει καλά, πώς την έβαλε σε ευθεία? Και ο Άδωνης πήγε πολύ καλά στην ναυτιλία. Και ο Άδωνης στην ναυτιλία. Ναι. Δεν μου λες, μήπως είσαι χαρτζηλικωμένος από τη Συγκρού? Όχι, ρε φίλε. Κλείστε τον. Κλείστε τον. Κλείστε τον. Που θα ακούω κομματός φιλανθρωπικός. Σε παρακαλώ. Να πας στο κανάλι του. Στο Μέκα να τα πεις αυτά. Ρε, από εκεί να πούμε. Κλείστε τον. Κλείστε τον. Κόφτου τη γραμμή. Κόφτου τη γραμμή. Έτσι θα αποφασίσω εγώ. Μουσολίνη. Κόφτου τη γραμμή. Έτσι. Μπήκες εδώ, στο άντρο του πατριωτισμού, το βατόσκυλο, να μας πεις ότι ο καθός έβαλε την Ελλάδα σε, πήγαινε να σε χατζηλικώσουνε, ρε. Πήγαινε να σε χατζηλικώσουνε.